Το σωματείο μας σε λιγότερο από ένα χρόνο από την ίδρυσή του βάζει μπροστά τη διεκδίκηση συλλογική σύμβαση εργασία. Βρισκόμαστε ήδη στη διαδικασία που συζητάμε με τους συναδέλφους και διαμορφώνουμε το σχέδιό μας για τη συλλογική σύμβαση. Την Παρασκευή που μας πέρασε, πραγματοποιήσαμε γενική συνέλευση, στην οποία συζητήσαμε τα αιτήματά μας για το μισθολογικό, τα μπόνους και τις αξιολογήσεις, και μετά από μια πολύ καλή συζήτηση, στην οποία πήραν θέση πολλοί συνάδελφοι, αποφασίσαμε ότι τα αιτήματά μας πρέπει να συντάσσονται με βάση τις δικές μας ανάγκες. Ότι οι μισθοί μας και η ορίμασή τους θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη δουλειά μας και να βελτιώνουν σταθερά την ποιότητα ζωής μας. Αποφασίσαμε ότι δεν μπορεί να εξαρτάται η επάρκεια της ετήσιας αμοιβής μας από την οποιαδήποτε αξιολόγηση, ότι δεν μπορεί να εμφανίζονται ως παροχές χρήματα που εμείς έχουμε παράξει. Καταλήξαμε λοιπόν ότι πρέπει στη συλλογική σύμβαση εργασίας να κατοχυρώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας αμοιβής μας θα αποκοπεί πλήρως από τις αξιολογήσεις και τις προαγωγές και θα μετατραπεί σε σταθερό κομμάτι του μηνιαίου μισθού μας. Ότι οι ελάχιστοι μισθοί πρέπει να είναι κατοχυρωμένοι και πως οι μισθοί μας θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται και με βάση εξωγενείς παράγοντες, όπως ο πληθωρισμός, οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, οι αυξήσεις στα ενίκια κτλ. Το επόμενο άμεσο βήμα είναι να ετοιμάσουμε ένα προσχέδιο της σύμβασης και να αρχίσουμε να συζητάμε με βάση αυτό, ώστε η πρότασή μας να είναι έτοιμη, ολοκληρωμένη και δημοκρατικά αποφασισμένη σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η 28η Φεβρουαρίου αποτελεί μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα για τους εργαζόμενους στην ΠΕΤΑΚΑΕ, καθώς το έγκλημα των Τεμπών θρηνήσαμε νεκρό συνάδελφο. Η συμμετοχή των συναδέλφων σε όλες τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις εκείνης της περιόδου ήταν συγκινητική. Δεν θα ξεχάσουμε εκείνες τις ημέρες πώς η παγωμάρα και η θλίψη μετατράπηκαν σε οργή και αγωνιστική ανάταση μέσα σε λίγες ώρες. Δεν θα ξεχάσουμε πώς ερχόταν ένας-ένας οι συνάδελφοι και μας ρωτούσαν. Θέλω να απεργήσω, τι πρέπει να κάνω. Δεν θα ξεχάσουμε πώς έπαιρνε δύναμη ο ένας από τον άλλον να κάνει το βήμα και από την προηγούμενη μέρα της απεργίας μέχρι και 10 λεπτά πριν την πορεία, το HR της εταιρείας έπαιρνε mail απεργιακής συμμετοχής και φτάσαμε να μετράμε 60 απεργούς και πάρα πολλούς ακόμα που μπορεί να μην απήργησαν τελικά, αλλά το σκέφτηκαν και το συζήτησαν. Περπατήσαμε μαζί στον δρόμο για πολλές ώρες, φωνάξαμε δυνατά πως το έγκλημα δεν θα ξεχαστεί και μετά καθίσαμε, συζητήσαμε και αποφασίσαμε να ιδρύσουμε το σωματείο μας. Η συνέλευση της Παρασκευής αποφάσισε απεργία στις 28 Φεβρουαρίου σχεδόν ομόφωνα με μόλις μία αρνητική ψήφο. Αποφάσισε να ενώσουμε τη φωνή μας με τα υπόλοιπα σωματεία της χώρας που διεκδικούν συλλογικές συμβάσεις, συλλογικές συμβάσεις με εξασφάλιση των δικαιωμάτων μας και επαναφορά των κατακτήσεών μας. Στις 28 Φεβρουαρίου θα περπατήσουμε δίπλα-δίπλα με τα υπόλοιπα σωματεία, με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και θα περπατήσουμε δίπλα-δίπλα με τους αγρότες και τους φοιτητές που ο αγώνας τους είναι αγώνας όλων μας. Ευχαριστώ.